Τα εμβόλια από μόνα τους δεν μπορούν να σταματήσουν την πανδημία, τόνισε μιλώντας στον 984 ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών Αποστόλης Βανταράκης, σημειώνοντας πως στη μάχη πρέπει να ρηχτούν ταυτόχρονα και άλλες φαρμακευτικές θεραπείες. Το εμβόλιο πραγματικά δεν είναι, αν θέλετε, η μοναδική λύση κατά εμένα. Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές ότι υπάρχουν άλλα μέτρα τα οποία πρέπει να είναι παράλληλα με το, όχι το εμβόλιο, με οποιοδήποτε μέτρο. Δηλαδή, ένα μέτρο μόνο του σε μια τέτοια πανδημία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η μάσκα μόνη της. Είχαμε τη μάσκα πριν ένα μήνα, θυμάστε, τα πάντα η μάσκα. Λοιπόν, αποδείχθηκε ότι τα πάντα δεν είναι η μάσκα, με το lockdown το οποίο απέτυχε παταγωδώς. Ο πρόεδρος των βιοεπιστημόνων Ελλάδας σημείωσε πως χρειάζεται μια στρατηγική ενιαίας δράσης όλων των φορέων υγείας, με κλειδιά την επιδημιολογική επιτήρηση και κυρίως την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Προοπτικά θα χαλαρώσει το σύστημα. Θέλουμε 6 μήνες ανάσα. Αυτοί οι 6 μήνες ανάσα πρέπει να δοθούν πάνω στην πρωτοβάθμια. Να γίνει ευκαιρία για όλες τις ευάλωτες ομάδες που διαχρονικά μένουν χωρίς φροντίδα υγείας στο πρόγραμμα εμβολιασμού του πληθυσμού, ζητά ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής. Το πρόγραμμα για τον εμβολιασμό στην Ελλάδα να δεθεί με την ολοκληρωμένη φροντίδα που λείπει από τον τόπο και όχι να ανατεθεί μόνο σε γιατρούς που πιθανόν να προσκαλούν άτομα που δεν είναι γνωστά τους, που δεν έχουν τη δυνατότητα της διαπροσωπικής επαφής αλλά ακόμη και της διαπροσωπικής δεξιότητας, πραγματικά θα χαθεί αυτή η ευκαιρία. Μιλάτε για ευαλωτότητα, όταν εμείς όλο αυτό το διάστημα έχουμε μάθει πλέον να ακούμε για ευπαθείς ομάδες. Τι διαφορά έχει? Ευάλωτοι πληθυσμοί και ομάδες δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα, πολλαπλή νοσηρότητα, η γνωστή αυτή συζήτηση. Αλλά ευάλωτες ομάδες είναι και αυτοί που έχουν ψυχικές διαταραχές και ιδιαίτερα μείζονες ψυχικές διαταραχές. Ευάλωτοι είναι και αυτοί που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και έχουν πολλαπλή ευαλωτότητα, γιατί συγχρόνως έχουν και χρόνια νοσήματα, έχουν και τη φτώχεια τους, έχουν την πυκνοκατοίκηση και έχουν και τη δυσκολία να βρουν μέσα για να προστατεύσουν την υγεία τους. Ευάλωτοι ακόμη είναι και οι κοινωνικά απομονωμένοι. Και με όρο κοινωνική απομόνωση είναι και κοινωνικά περιθωριοποιημένοι και θα μπορούσαμε να πούμε και πολλά για αυτούς. Στο μεταξύ, την ώρα που στη Βρετανία όλα μοιάζουν έτοιμα για να ξεκινήσει ο εμβολιασμός, ο Εμμανουέλ Μακρόν φαίνεται επιφυλακτικός, τονίζοντας πως ο ίδιος δεν πιστεύει στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα εμβολιαστεί μπροστά στις κάμερες, όπως οι πρώην πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπάρακ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους και Κλίντον, απέφυγε να δώσει απάντηση και είπε πως θα το κάνει το εμβόλιο, αλλά την κατάλληλη στιγμή που θα ανταποκρίνεται και στη στρατηγική της χώρας. Είπε συγκεκριμένα, δεν θα κάνω το αντίθετο από αυτό που συνιστώ στον πληθυσμό μας. Δεν έχουμε την ίδια στρατηγική εμβολιασμού με εκείνους, δηλαδή με τους Αμερικάνους. Και σήμερα, όπως σας έλεγα, δεν λέμε στους ανθρώπους εμβολιαστείτε με όλη μας τη δύναμη. Όπως είπε, πιστεύει πιο πολύ πως ο κόσμος μπορεί να πιστεί να εμβολιαστεί μέσω της διαφάνειας από ότι το να τον υποχρεώσουμε. Η υποχρεωτικότητα σε τέτοιου είδους δράσεις νομίζω ότι λειτουργεί αντίθετα. Πλήρη διαφάνεια, θετικά, αρνητικά, τα πάντα. Τα εμβόλια φαίνεται να βοηθούν, αλλά τα δεδομένα δεν έχουν ακόμη οριμάσει. Εν τούτης όμως θα συνταχτώ κι εγώ με όλους και θα το κάνω και από τους πρώτους ότι το εμβόλιο φαίνεται να βοηθάει. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε θέση να πούμε και δεν νομίζω να συμβεί κιόλας με αυτά τα εμβόλια που έχουμε τώρα και αναμένουμε να εξαφανίσουμε το πρόβλημα. Να πούμε ότι τελειώσαμε με την πανδημία, επιστρέφουμε στην πρώτερη κατάσταση, σαν να μην συνέβη τίποτα και κάνουμε τη ζωή μας όπως την κάναμε μέχρι το Μάρτιο του 2020. Ότι θα βοηθήσει όμως, θεωρώ βέβαιο ότι θα συμβάλλει σημαντικά.